είναι 3.700 και κάτι ευρώ. Τα οδηπορικά είναι επιπλέον, ένα ποσό γύρω στα 580 ευρώ. Διότι ένας βουλευτής, μια γυναίκα βουλευτής πρέπει να πάει κομμωτήριο, πρέπει να... Ναι, μα είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα, πρέπει να έχει μια αξιοπρέπεια. Ο μισθός του βουλευτή έχει μειωθεί κατά 47%. Ναι, υπάρχουν σήμερα συνάδελφοι βουλευτές, δεν μίλησε για τον εαυτό μου. Ναι. Δεν μίλησε για τον εαυτό μου. Γνωρίζω όμως συναδέλφους βουλευτές, οι οποίοι τέλος του μήνα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ναι. Είναι συνάδελφοι βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθούν με τίποτε άλλο, εκτός... Κοντούτον δαμέ, είναι το μπάζε. Ναι, αν απαντήσεις λάθος και είναι μέσα. Κοινώσε μισθό. Κερδίσαμε. Πάμε στην πρώτη ερώτηση, παρακαλώ. Ρωτήσαμε 10 ανθρώπους και ψάχνουμε την δημοφιλέστερη απάντηση στην ερώτηση. Τι επάγγελμα έκανε ο Δίπλαρος πριν γίνει βουλευτής? Διούσε μία απάντηση. Δημοσιογράφος. Να δούμε την τρίτη πιο δημοφιλή απάντηση. Ποδοσφαιριστής, απάντησε μας ένας. Δεν ξέρω τόσο σε κόψα. Το μόνο που έλεγα από τότε στη ζωή. Πάμε στην επόμενη. Δικηγόρος, τρεις. Άρεσε και μου πάντα δικηγόρος. Για να δούμε τη δημοφιλέστερη απάντηση. Ποιος είναι ο Δίπλαρος, απαντήσα μας έξι. Thank you. Μάλιστα. Επομένως, να πατήσω τον μπάζερ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν είναι εκ των προτέρων. Είσαι ηλίθιος, είσαι ζώων, αλλά με βάση τις πολιτικές. Αυτό μας λένε εμάς τους βουλευτές, έτσι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η διαδικασία. Είσαστε ηλίθιοι, είσαστε ζώα, δεν βγαίνουν τα σκυλιά. Σας το λένε αυτό. Βέβαια. Στο λένε με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινοβούλιο μέχρι σήμερα. Μέσα στη Βουλή δεν είσαστε βουλευτές, είσαστε ηλίθιοι, είσαστε ζώα. Τώρα κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Όχι, μπορώ να το πω κι εγώ δηλαδή αυτό. Το είμαστε ηλίθιοι και ζώα. Με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ιστορία. Όχι, αν, κάμα πεις όχι. Αν το λέτε μεταξύ σας, γιατί δεν το πω κι εγώ μια μέρα. Κοίταξε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαστε ηλίθιοι, είσαστε ζώα.